Είχε εισέλθει. Εγώ αποφάσισα την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων διατμήματων στρατού όταν οι αστυνομικές δυνάμεις απόλεσαν την ικανότητα να επιβάλλουν την τάξη. Εγώ απεφάσισα την επέμβαση για την εκκένωση του Πολυτεχνείου. Άρα μου λέτε ότι η έκρηξη της τεχνολογίας, ενώ θα έπρεπε δυνητικά να απελευθερώνει και χρόνο, στην ουσία έχει γίνει ο, πώς να το πω έτσι, αυτός που βαράει τα ταμ-ταμ της σκλαβιάς, έτσι. Μπράβο. Πολύ σωστά το είπατε. Έχει γίνει ανεργία, πείνα και εξαθλίωση. Mm-hmm. Ενώ θα μπορούσε να γίνει περιορισμός χρόνου και μεγαλύτερη παραγωγή αγαθών. Και αγαθών που έχει ανάγκη ο κόσμος. Είπατε προηγούμενα ότι η βιομηχανία των τροφίμων είναι η δεύτερη, τώρα πέρασε, η βιομηχανία του κόσμου. Πρώτη όμως είναι η βιομηχανία των όπλων, όταν δεν υπάρχει διπολικός κόσμος, όπως όλοι λένε, αλλά ενισχύουν τους εξοπλισμούς. Δεύτερη είναι η βιομηχανία, ήταν μέχρι τώρα η βιομηχανία των ναρκωτικών, έχει μια κρίση λόγω της ύφεσης. Νομίζω ωστόσο ότι η βιομηχανία των τροφίμων ανέβηκε λόγω της επισητιστικής κρίσης και της τεράστιας κερδοσκοπίας που γίνεται στα χρηματιστήρια τα επισητιστικά, σε βάρος των ανθρώπων που πεθαίνουν. Έχουμε τέτοιες δυνατότητες και οι κατακτήσεις του πολιτισμού δεν είναι κατακτήσεις τεχνολογίας, είναι κατακτήσεις των ανθρώπων, είναι κατακτήσεις επιστήμης, είναι κατακτήσεις ανθρώπινης εργασίας. Και αυτές οι κατακτήσεις βγαίνουν μέσα από την ταξική πάλι, από τους αγώνες. Κάθε κομμουνιστής που εκτελέστηκε έχει συμβάλει σε αυτό πολύ περισσότερο από ό,τι έχει συμβάλει. Και... ή κάθε αγωνιστής που εργάζεται και διεκδικεί έχει συμβάλει στις κοινωνικές αυτές κατακτήσεις. Δεν είναι μόνο επιστήμονες οι ιδιοφυΐες που τις ανακαλύπτουν, είναι κατακτήσεις του συνόλου της ανθρωπότητας. Λοιπόν, η πρώτη με επαφή με τον Κώστα, τον Τζιατζή, ήταν σε ένα χτίφτη σπουδάζοντα στη Θεσσαλονίκη στη ΣΚΝΕ, περίπου το 1986-1987. Θυμάμαι ότι μου είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η παρουσία του, όπως και σε όλους τους άλλους νεαρούς συντρόφους και συντρόφισσες που είχαν πάρει μέρος. Ήταν μια ανάλυση για την παιδεία, αλλά δεν ήταν μια ανάλυση για την παιδεία, ήταν μια ανάλυση για την παιδεία και την εργασία, κυρίως για την παραγωγικότητα της εργασίας σε μια πολύ ραγδαία αναπτυσσόμενη καπιταλιστική ανάπτυξη, αλλά και κρίση όπως προέβλεπε. Και μάλιστα σε μια ανάλυση σε μια περίοδο που εμφανίστηκε μία από τις πρώτες μεγάλες σύγχρονες χρηματιστηριακές κρίσεις του καπιταλισμού το 1986. Συνήθιζαμε να κρατάμε σημειώσεις σε τέτοια χτύφ, αλλά αυτή τη φορά τα μολύβια και τα στυλό πέσαν κάτω από όλους μας, διότι ακούγαμε μία πρωτότυπη, πολύ πρωτότυπη ανάλυση με ένα πολύ μεγάλο βάθος ιδεών που θύμιζε κάπως και την μεθοδολογία και το βάθος των έργων των κλασικών του Μαρξισμού που γνωρίσαμε και ταυτόχρονα με μια συναρπαστικότητα η οποία σε καθήλωνε. Και θυμάμαι επίσης πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι δίπλα μου καθόταν το τότε γραμματέα της οργάνωσης βάσης της Ολυμπιατρικής, ο Παναγιώτης Οφολιάς, ο οποίος με σκούντισε και μου είπε κάτι που έχει υποθεί και αλλού, που μας τον κρύβαν αυτόν τόσα χρόνια. Τώρα από εκεί και πέρα γνωρίστηκα με τον Κώστα μετά την διαγραφή μας από το ΚΚΕ και την αποχώρηση της ΚΝΕ, της λεγόμενης ΚΝΕ Γράψα, στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι οφείλω, ας πούμε, να πω μερικά πράγματα και για την τότε οργάνωση της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη, κυρίως σπουδάωσα, διότι φυσικά είναι γνωστό και φανερό ότι η αιτία της διάσπασης τότε ήταν
και τις γενικότερες ανταραχές στο κομμουνιστικό κίνημα, αλλά και ιδιαίτερα στην γυναίκα στο ΚΚΕ, ότι ήταν τότε λαθεμένη στρατηγική και τακτική του ΚΚΕ, που εκδηλώθηκε με την συγκυβέρνηση Τσανετάκη και που συγκλώνησε όλη την αριστερά και όλη τη χώρα. Αλλά πρέπει να πω ότι η πρώτη αφορμή για την σύγκρουση μεταξύ ΚΝΕ και ΚΚΕ ήταν το φεστιβάλ της σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 1989, το οποίο το απαγόρευσε η ηγεσία του ΚΚΕ, αλλά δεν πειθαρχήσε, αλλά πραγματοποιήθηκε τότε και με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και οφείλω επίσης να μνημονεύσω τότε, ας πούμε, ορισμένους κάποιους από τους πρωταγωνιστές του φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και της, του ρεύματος αυτού που είχαμε έρθει σε επαφή με τον Κώστα. Μιλάω για τον Δήμο τον Γατούδη, ήταν γραμματέας τότε στην σπουδάζουσα, έφυγε προώρα, και φυσικά ο Γιάννης ο Ελαφρός, από τότε δραστήριο σκεπτόμενος και παραμένει και στέλεχος που δάρει μέχρι σήμερα. Από εκεί πέρα, από το 1994-95 περίπου, είμαι σε πολύ στενή επαφή με τον Κώστα, στην προσπάθεια να στηθεί και να σταθεί στα πόδια του τον ΝΑΡ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά και όχι μόνο εκεί, και στη Δυτική Ευρώπη, που βρέθηκα για τα επόμενα τρία χρόνια, από το 1995 μέχρι το 1998, και σε συνεννόηση με τον Κώστα για να μαζέψουμε ό,τι μπορούσαμε τότε στη Δυτική Ευρώπη, αλλά και να έρθουμε σε επαφή με τα αριστερά και κομμουνιστικά ρεύματα που υπήρχαν εκεί. Μιλάμε για μια κρίσιμη δεκαετία, για μια πολύ δύσκολη δεκαετία. Η δεκαετία του 1990 είναι μια δεκαετία που μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη δεκαετία του 1950, αλλά σε πολύ διαφορετικές συνθήκες. Τα δεκαετία του 50 είναι τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια, από τον τίτλο της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, με τη διαφορά ότι τότε ήταν εξόριστοι κομμουνιστές και κομμουνίστρες, ενώ στη δεκαετία του 90 εξόριστοι δεν ήταν οι κομμουνιστές και κομμουνίστρες, αλλά οι ιδέες του κομμουνισμού και της επανάστασης. Και το χειρότερο δεν ήταν ότι ήταν εξόριστες μόνο από το σύστημα, αλλά ήταν εξόριστες και από πάρα πολύ κόσμο, από παλιούς συντρόφους και συντρόφισσες, που φεύγαν από τις ιδέες μας, ιδιωτεύανε, γίνονταν επιχειρηματίες, έλκονταν από τον επελάβνοντα τότε καπιταλισμό της εποχής εκείνης. Χαρακτηριστικά, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση, από τα 1000 περίπου μέλη της ΚΝΕ σπουδάζουσα στη Θεσσαλονίκη που αποχωρήσαμε από το ΚΚΕ, παραμείνανε στην υπόθεση του ΝΑΡ περίπου 35, και από την ΚΝΕ πόλης, δηλαδή από εργάτες και εργαζόμενους, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Οφείλω βέβαια εδώ να πω ότι αυτό το προέβλεψε ο Γιώργος ο Γράψης, σε μια συνάντηση που είχαμε κάνει εγώ, ο Δήμος ο Γατούδης και ο Γιάννης με τον Γιώργο, που είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη για να μας μιλήσει για την υπόθεση του ΝΑΡ. Εμείς τότε, ας πούμε, πιο νέοι, με αισιοδοξία αλλά και με αυταπάτες, μας προσγείωσε πάρα πολύ και μας είχε πει ο Γιώργος τότε ότι η προσπάθεια είναι πολύ σκληρή, μακρόχρονη, και ότι την επόμενη χρονιά τα μέλη μας θα είναι μετρημένα στα δάχτυλα, επιλέξει το καυτό και δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε τον νίκη. Και έτσι και έγινε. Όμως ακριβώς σε αυτή τη δεκαετία είναι που ο Κώστας αναπτύσσει στην κυριολεξία μια φρενήρη δραστηριότητα. Στην κυριολεξία φρενήρη δραστηριότητα. Στην κυριολεξία ο Κώστας είναι παντού και σε όλα. Είναι στο πριν που στείνει μαζί με τον Γιώργο τον Δελαστίκ μια πρωτότυπη μαχόμενη καινούριου τύπου δημοσιογραφία και δημοσιογραφική σχολή, μαζί φυσικά και με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες, η οποία φτιάχνει μια γενιά δημοσιογράφων και στην αριστερά και ειδικά στην επαναστατική και κομμουνιστική αριστερά, αλλά που επηρέασε και όλη την αστική δημοσιογραφία. Είναι βέβαια φυσικά μπροστά στην υπόθεση του ΝΑΡ, όχι στενά με την έννοια μιας κομματικής οικοδόμησης, στην οποία βέβαια επέμενε πάρα πολύ, αλλά με την έννοια της καινοτομίας και με την έννοια κυρίως της μεγάλης θεωρητικής και συλλογικής προσπάθειας για την επαναθεμελίωση ενός καινούργιου κομμουνιστικού προγράμματος που άρμοζε στην εποχή μας και το οποίο θα ήταν η απάντηση στη μεγάλη κρίση που διένυε τότε το εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα στη χώρα μας, στη Δύση και στην Ανατολή. Και αυτή ήταν η μεγάλη προσφορά του. Δηλαδή, αυτή η δεκαετία, σε αυτή την περίοδο, ο Κώστας γεννά διαρκώς σκέψεις, είναι ένα στην κυριολεξία θηλυκό μυαλό, θεωρίες, προτάσεις, και ταυτόχρονα είναι παντού δίπλα σε κάθε δυσκολία των συντρόφων, κοντά στο κίνημα και στη μαχόμενη πράξη. Ας πούμε, αν και έχουν υποθεί, οφείλω να τις μνημονεύσω εδώ, είναι, γιατί θα πω και παρακάτω, γιατί έχουν και μεγάλη σημασία, είναι η θεωρία του για τις μεταπαναστατικές κοινωνίες
μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση δηλαδή, της, του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, που μετεβλήθησαν σταδιακά σε κοινωνίες ανέκδοτες ενός εκμεταλλευτικού συστήματος, για να καταλήξουν βέβαια στην αγκαλιά του υπαρκτού καπιταλισμού. Η θεωρία του για το στάδιο του ολοκληρωτικού καπιταλισμού, η θεωρία του για το, την τριπλή υπόσταση του κοινωνικού και ιστορικού υποκειμένου, κόμμα, μέτωπο και κίνημα, στα οποία επέμενε διαρκώς για την διαλεκτική σύνδεση και τη μη απομόνωση του ενός από το άλλο, η θεωρία του για το νέο εργατικό, συνδικαλιστικό αλλά και ευρύτερα κίνημα και πολλές ακόμα θεωρητικές συλλήψεις. Το κύριο που θέλω όμως να πω είναι ότι αυτές οι ιδέες και οι σκέψεις δεν γεννιόντουσαν αυθαίρετα. Δεν ήταν δηλαδή έτσι θελικές απόψεις απλώς, ας πούμε, νεολογισμοί και καινοτομίες. Ήταν ιδέες βγαλμένες με βάση τρία πράγματα. Το πρώτο ήταν μια πάρα πολύ βαθιά μελέτη του μαρξισμού αλλά και των αστικών ρευμάτων. Το δεύτερο ήταν ιδέες που ήταν γεννημένες μέσα από τη συλλογικότητα και την επαφή με το μαχόμενο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Χωρίς αυτό και οι καλύτερες ιδέες μπορούν να γίνουν δόγματα, έως και ανοησίες. Και επίσης ήταν ιδέες που ήταν πολύ βαθιά ζυμωμένες με την επαφή με ανθρώπους και με τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες. Ο Κώστας άκουγε στην γεωλεξία τη γνώμη του καθενός, όπως λέει και ο Μάνος Ελευθερίου στη Δίκοπη Ζωή, και κυρίως πρώτα απ' όλα θέλω να σταθούμε εδώ λίγο στην τη γνώμη των εργατών και των εργατριών. Ο προσανατολισμός του στην εργατική τάξη ήταν σταθερός, διαρκής και συνειδητός. Γι' αυτό επέμενε αυτός, ας πούμε, όπως και το ρεύμα του, στο να αναδεικνύονται γραμματείς στην ΚΝΕ εργάτες και το εφάρμοσαν αυτό στην πράξη. Και το ρεύμα αυτό, αλλά και σαν γενικότερη άποψη και στάση και πρακτική με τον Δημήτρη το Γόντικα, εργάτη στην ΚΝΕ, πρώτο γραμματέα, τον Σπύρο το Χαρβατζή μετά και τον Γιώργο το γράψε μέχρι τότε, μέχρι τη διάσπαση. Αλλά αυτό δεν ήταν απλώς μόνο μια συμβολική πράξη, για την ακρία ήταν μια συμβολική πράξη η οποία έδινε μια άλλη υπόσταση στην ΚΝΕ, δηλαδή δημιουργούσε μία νεολαία και στην προοπτική ένα κόμμα, ένα ολόκληρο ρεύμα, το οποίο δεν περιοριζόταν μόνο στις σπουδάουσες, όπως ήταν οι περισσότερες από τις οργανώσεις της τότε νεολαίας και της σημερινής των νεολαίων, αλλά που επεκτηνόταν, ας πούμε, σε όλα τα φτωχά λαϊκά στρώματα και πρώτα απ' όλα στην εργατική νεολαία, την παλιά και τη νέα και την αυριανή βάρδιά της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως. Ο Κώστας επιχειρούσε να έχει και στενή προσωπική βιωματική σχέση με εργάτες και με εργάτριες. Με πάρα πολλούς και πολλές. Ήταν επιλογή του αυτή συνειδητή, όχι μόνο λόγω της αναπλήρωσης της αστικής ταξικής του καταγωγής, αλλά γιατί έτσι μπορούσε και έτσι μπορούμε να αντλούμε όχι μόνο ιδέες, αλλά και γνώση για πραγματική κατάσταση της πραγματικής εργατικής τάξης. Χαρακτηριστικά θέλω να πω, είχε σχέσεις πολύ στενές και τη φρόντιζε πάρα πολύ με μια συντρόφισσα, καμαριέρα, μια μικροκαμωμένη συντρόφισσα από το Βύρονα με καταγωγή από την Ηλία, τη Βιβίτη Παπαναγιώτη, που δυστυχώς έφυγε πρόωρα και την οποία την έβαζε, ας πούμε, και άκουγε με πολύ υπομονή για ώρες ολόκληρες ιστορίες από την καθημερινή της ζωή, όχι μόνο στη δουλειά αλλά και εκτός αυτής. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και για τις ημέρες μας, διότι σε μεγάλο βαθμό η αριστερά, ειδικά η επαναστατικής και κομμουνιστικής αναφοράς, έχει περιορίσει την επαφή της με την εργατική τάξη, λέω χαριτολογώντας, αλλά και όχι χωρίς ουσία, με την εργατική τάξη χωρίς στοιχείο, δεδομένου ότι η εργατική τάξη σήμερα φυσικά αποτελείται με μαζικό τρόπο από προλεταριοποιημένα στρώματα της διανοητικής της διανόησης, οπωσδήποτε, αλλά αυτά στο σύνολο της μισθωτής εργασίας είναι περίπου στο 30-35% και το θέμα είναι το υπόλοιπο 60-65% με το οποίο έχουμε χάσει σε μεγάλο βαθμό την επαφή μας και το έργο αλλά και το παράδειγμα του Κώστα μπορεί να μας βοηθήσει να τα ξεπεράσουμε. Γιατί τώρα θα ήθελα να τελειώσω με το εξής. Είναι φυσικά πάρα πολύ σπουδαίο το έργο αυτό που κάνετε με την καταγραφή και τη συλλογή της μνήμης για τον Νίκο τον Βουλγαρίδη, αυτή την τρομερή προσωπικότητα που δεν την ξέραμε η νεότερη, αλλά και για τον Κώστα Βαζιατζή. Θα ήθελα να πω όμως ειδικά για τον Κώστα ότι ένα από τα πιο μεγάλα, ίσως το πιο μεγάλο, ας πούμε, καθήκον, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, εν πάση περιπτώσει κάτι το οποίο οφείλουμε στη μνήμη του, αλλά κυρίως στις νεότερες γενιές, είναι να δουλέψουμε από κοινού και η ομάδα της Πλατείας Μαυρίλης, αλλά και το Νέο Αριστερό Ρεύμα και το Σύγχρονο Κομμουνιστικό Σχέδιο, κατά κάποιο τρόπο τα ρεύματα και οι άνθρωποι, ας πούμε, που ήρθαν και είναι συνεχιστές, ας πούμε, του έργου του Κώστα,
και της ζωής του και της προσωπικότητάς του, να ενωθούμε σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουμε το έργο του. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Ο Κώστας επέμενε ότι ο Μάρξ, νομίζω έχει υποθεί ότι ο Μάρξ στην εποχή μας θα είναι συλλογικός ή δεν θα υπάρξει καθόλου. Ξέρουμε ότι έγραψε και υπέγραψε πολύ λίγα κείμενα, υπέγραψε λίγα κείμενα μόνος του, αν και τελικά δεν πρέπει να είναι λίγα, είναι πάρα πολλά από αυτά που είναι συγκεντρωμένα στο πριν, πιθανόν σε παλιά, στην ΚΟΜΕΠ, κάποια, ας πούμε, στον οδηγητή παλιότερα, ξέρω ότι έγραφε και με ψευδόνυμο, έτσι μου είχε πει τουλάχιστον, αλλά κυρίως από τη δεκαετία του 90 και του 2000, μέχρι και τον πρόωρο χαμό του, όπου έχει ένα πολύτιμο έργο το οποίο είναι συμπυκνωμένο σε συλλογικές επεξεργασίες. Τα κυριότερα έργα του φυσικά που έχει υπογράψει ο ίδιος είναι το αφιέρωμα στο Πολυτεχνείο για τους Κεφαλονίτες και Θακίσιους αγωνιστές, που ήταν και αφιερωμένο στον Χάρη το Γαϊτανίδη. Έχει εκδοθεί το έργο του για το επαναστατικό υποκείμενο, το οποίο στο κάτω-κάτω της γραφής ήταν, ας πούμε, και μια εισήγηση δακτυλογραφημένη του 1994 για τον ΝΑΡ, που την, θα ήθελα εδώ να το πω, και την ψηφιοποίησε ένας εργάτης, σύντοφος, ο Νίκος Οντινόπουλος, από τα ορυχεία της ΔΕΗ Κοζάνης Πελεμαΐδας, και μας το έδωσε, ας πούμε, και μπορέσαμε να το εκδώσουμε. Αλλά κυρίως το έργο του, οι βασικότερες σκέψεις του, οι βασικότερες θεωρητικές του συλλήψεις είναι συμπυκνωμένες σε συλλογικά έργα. Και εδώ θέλω να πω βασικά τρία, είναι πολλά που πρέπει να συγκεντρώσουμε. Το ένα είναι το έργο του για τον πόλεμο στη Νέα Εποχή, το οποίο το εξέδωσε η αντιπολεμική διεθνιστική κίνηση στην οποία πρωτοστάτησε τότε ο Κώστας να δημιουργηθεί. Ανεξάρτητα από την πορεία του, το έργο παραμένει πάρα πολύ επίκαιρο, είναι πολύ πρωτότυπο και κυρίως είναι έργο μακράς πνοής. Στην ουσία προβλέπει την πορεία των σημερινών πολέμων και ειδικά φυσικά, ας πούμε, είναι επίκαιρο σε αυτή τη στιγμή που έχουν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και όπου μπαίνουμε σε μια εποχή πολλαπλών στρατιωτικών αναμετρήσεων με μεγάλους κινδύνους για την ανθρωπότητα. Βασική θεωρητική του και προγραμματική του σκέψη βρίσκεται στις θέσεις για το πρώτο συνέδριο του ΝΑΡ, όπου εκεί συλλαμβάνει αποτυπώνει και την θεωρία του για το στάδιο του ολοκληρωτικού καπιταλισμού, αλλά και την στρατηγική για τη νέα εποχή. Και φυσικά, πολύ σημαντική και σπουδαία συνεισφορά του είναι το λεγόμενο κείμενο των Έξις, το οποίο θέτει ως μειοψηφία τότε, ας πούμε, στο δεύτερο συνέδριο του ΝΑΡ, τις βασικές σκέψεις για την τακτική, μαζί με άλλους συντρόφους, πέντε, το οποίο το δούλεψε πάρα πολύ με τον Πέτρο Παπακοσταντίνο, ο Γιάννης Καραχάλης, ο Αλέκος Αναγνωστάκης, ο Μίτσος Ορτσίτκα, όνος και ψηνοπογράφημα και εγώ. Αυτά είναι έργα τα οποία πρέπει να τα μαζέψουμε, να τα εκδώσουμε για τις νέες γενιές και τα οποία φυσικά πρέπει να τα δούμε όχι δογματικά, αλλά ως οδηγούς για τη σημερινή σκέψη, γιατί η εποχή μας αλλάζει. Τελειώνοντας, ο Κώστας πριν φύγει έλεγε σε όλους μας: μην με ξεχάσετε, με εκείνο το κρυφό χαμογελό του, μην με ξεχάσετε στα μελλοντικά σας κομμουνιστικά σχέδια. Και με αυτό που έχετε κάνει εδώ, αποδεικνύεται ότι ο Κώστας ήταν, είναι και θα είναι εντός του μέλλοντός μας, για να πω ένα στίχο του Εμπειρίκου, τον οποίο αγαπούσε πάρα πολύ. Οι δρόμοι ήταν σκοτεινοί και λασπωμένοι, λασπωμένοι. Το πιάτο στο τραπέζι λίγο στο, το φιλί στο κατώπλι ήταν κλεφτό. Και ρωτές μέσα στις καρδούλες κλειδωμένοι. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, παιδιά, και τυχαίνανε και καλή σοδιά. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά, και τυχαίνανε και καλή σοδιά. Βράδια ξενυχτούσαν στα υπόγεια, στα υπόγεια.
και σβάρναλοι μέρη στις γειτονιές. Αχ, τα σοκάκια εκείνα κι οι γωνιές, σφιχτά που φύλαξαν τα τίμια λόγια.